χρόνια χρόνια κοντά μας. Σας ευχαριστούμε, λέω από την αρχή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας. Κύριε Επαρχέ, κυρία Δημαρχέ, εκπρόσωποι του Δήμου Άντρου, εκπρόσωποι των Ανδριώτικων Συλλόγων, αγαπημένοι μας γονείς και παιδιά του χορευτικού μας, φίλες και φίλοι του Συλλόγου μας. Σας καλωσορίζουμε στην κοπή της πίτας του Συλλόγου Γυναικών Άντρου και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενες που ξαναβρεθήκαμε μετά από 2 χρόνια περιορισμών. Το 2022 ήταν μια μεταβατική χρονιά από τους περιορισμούς του κορονοϊού στην κανονικότητα. Έτσι και εμείς ξεκινήσαμε σιγά σιγά στην αρχή, δυναμικά στη συνέχεια, ξανά τις εκδηλώσεις και τα μαθήματά μας. Μερικές από τις εκδηλώσεις τις οποίες κάναμε φέτος, συμμετοχή στη γιορτή της Θεοσκεπάστου, όπως κάθε χρόνο, ακόμα και μέσα στην περίοδο του κορονοϊού συμμετείχαμε, γιορτή του Πλήδωνα, όπως κάθε χρόνο, 30 χρόνια τώρα από τότε που ιδρύθηκε ο Σύλλογος Γυναικών, ήταν το πρώτο μεγάλο γλέντι που έγινε φέτος τον Ιούνιο στην πλατεία Καΐρη, μετά από τους περιορισμούς. Έγινε η πρώτη μας εκδήλωση με τους μαθητές του Εργαστηρίου Παραδοσιακής Μουσικής του Ιδρύματος Μωραΐτη. Κάναμε το 22ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών με καλεσμένα χορευτικά συγκροτήματα. Συμμετείχαμε στη συναυλία του Νίκου Οικονομίδη στο Πόρθι. Ταξιδέψαμε στην αγαπημένη μας Ύφνο στο Φεστιβάλ του Τελεμεντέ φέτος μια πολύ μεγάλη αποστολή 25 ατόμων, όπου μαγειρέψαμε την γνωστή, την πασίγνωστη ανδριώτικη κουτάλια. Στη διάρκεια του χρόνου πήγαμε τις εκδρομές μας, κάναμε τα ουρζάκια μας, κάναμε τους καφέδες μας, κάναμε τα πάρτι μας, τους χορούς μας. Ήρθαμε πάλι κοντά. Φτιάξαμε όμορφα ημερολόγια, τα οποία έχουν πάρει περισσότεροι και σας ευχαριστούμε πολύ, εξ ολοκλήρου χειροποίητα από ξύλα κανέλας. Συμμετείχαμε στη Λευκή Νύχτα παραμονές των Χριστουγέννων. Ψάλαμε τα κάλατα με παραδοσιακή μουσική στην αγορά της χώρας. Και την τελευταία εκδήλωση το χορευτικό μας συμμετείχε στην Ένωση, στην πίτα της Ένωσης Ανδρίων στη Μεγάλη Βρετάνια με χορούς της Άνδρου, όπου εντυπωσίασε πραγματικά και δεχτήκαμε συγχαρητήρια για άλλη μια χρονιά. Μέσω της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γυναικών Κυκλάδων συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εράσμους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την καταγραφή της ηλικής και άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει για τα επόμενα 2 χρόνια. Τα χρόνια του κορονοϊού, με το σταμάτημα των δράσεών μας, σχεδόν μηδενίστηκαν τα έσοδά μας. Όπως και στους περισσότερους συλλόγους, όσοι είναι μέσα στους συλλόγους, το νιώσατε και το ξέρετε. Στο επαναξεκίνημά μας, αλλά και στη συνέχεια, στάθηκαν δίπλα μας χορηγοί και υποστηρικτές, οι οποίοι μας βοήθησαν να δραστηριοποιηθούμε ξανά και να ανταπεξέλθουμε στις οικονομικές μας υποχρεώσεις. Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στην εταιρεία Mega Systems και στον κύριο Ηρακλέου Δημήτρη, στον Χρήστο Παλόγιαννη και το τουριστικό γραφείο Explore Andros και το ξενοδοχείο Ανεμόμυλη, στο Σταμάτη και τη Μάρθα Μαραβελή για τα ενοικιαζόμενα Studios Δριάδες, στο εστιατόριο Μπαρ Λίθι του Κωνσταντίνου Κουλούρη και του Φάνη Βολίκα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, η συμμετοχή τους στα οικονομικά μας είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαμε αυτή τη στιγμή. Όπως επίσης ευχαριστούμε και τα καταστήματα τα οποία δίνουν δώρα, προϊόντα, καθώς και φίλοι του Συλλόγου που μας προμηθεύουν προϊόντα για τις εκδηλώσεις μας και για τα ταξίδια μας. Το ταξίδι στην Σύφνο ήθελε πάρα πολλά τοπικά προϊόντα τα οποία μας τα προσέφεραν από την καρδιά τους τα καταστήματα της Άνδρου. Θα ήθελα από τον κύριο Έβαρχο να μας πει 2 λόγια. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Υγεία πάνω απ' όλα για τις οικογένειές σας. Καλητήρια για την αποστολή, βραδιά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Από μικρός κάποιος μας εδώ, Σύλλογο Γυναικών, για την συνεχή παρουσία στα δρόμενα της Άνδρου. Είσαστε πάντα παρόν
και όχι μόνο απλά παρόν, πρωτοπόρες και σας συγχαίρω γι' αυτό. Ευχαριστούμε για όλα όσα έχετε κάνει για τον πολιτισμό της Άνδρου και γενικά σε ό,τι έχετε προσφέρει και θα προσφέρετε, είμαι σίγουρος. Καλή χρονιά σε όλη την υγεία. Κυρία Πρόεδρος, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από την δικιά μου πλευρά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά και να υπερτονίσω και να σημειώσω αυτό που μόλις άκουσα και δεν το γνώριζα, ότι έχετε ξεκινήσει να εργαζόσαστε με προγράμματα. Γνωρίζουμε όλοι ότι η Άνδρος έχει μια μακρά πορεία, αυτοδιοικητική πορεία σε όλη τη διαφορά, αναφορικά με τα προγράμματα. Χαίρομαι λοιπόν που και αυτά διαχέονται σε σωματεία και συλλόγους. Έτσι λοιπόν μπορείτε να συνεχίσετε απρόσκοπτα αυτή την εξαιρετική προσπάθεια που έχετε ξεκινήσει. Όμως θα ήταν επίσης πολύ σημαντικό να αναφέρω τη διαχρονική προσφορά την οποία εκτελείται τόσα χρόνια. Είναι σίγουρο ότι και εμείς από τη δικιά μας πλευρά έχουμε μια αγαστή συνεργασία, εποφελία του νησιού και όλων ημών. Καλή χρονιά λοιπόν με υγεία και οικογενειακή ευτυχία σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς μας έχουν στείλει οι βουλευτές Κυκλάδων και ο προηγούμενος δήμαρχος κ. Θεοδόσης Σουσούλης. Θα τους διαβάσουμε τώρα. 2023 να είναι καλοτάξιτο, διαπροηγημένο, γεμάτο υγεία και προκοπή. Με ειλικρινή αισθήματα, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Τούρκου. Είμαι μαζί σας. Φιλικά, Κατερίνα Μονογιού, βουλευτής Κυκλάδων Νέας Δημοκρατίας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά, γεμάτη υγεία και αγάπη για εσάς και τις οικογένειές σας. Με εκτίμηση, Φίλιππος Φόρτωμας, βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας. Για ένα μήνυμα από τον κύριο Θεοδόση Σουσούλη, θα ήθελα πολύ να παρευρίσκομαι στην απόψινή εκδήλωση του συλλόγου σας, αλλά λόγω των υποχρεώσεων στην Αθήνα δεν κατάφερα να είμαι απόψε μαζί σας. Θέλω να εκφράσω τις πιο θερμές ευχές μου για μια καλή ειρηνική χρονιά, γεμάτη υγεία, ευτυχία, ομόνοια και προοπτική. Πολλά συγχαρητήρια στην πρόεδρο του συλλόγου, στα μέλη που πάντα κατάφεραν το σύλλογο σε υψηλό επίπεδο και προβάλλουν το νησί μας. Οι συμμετοχές του ανά την Ελλάδα αλλά και στο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου παίρνουν το σύλλογο στην κορυφή της ποιοτικής προβολής του νησιού μας και συγχρόνως αποτελεί τον πρεσβευτή στη διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με αυτές τις σκέψεις σας εύχομαι και πάλι να έχετε μια υπέροχη χρονιά με τις οικογένειές σας και τους αγαπημένους σας φίλους, το δώσεις στους ζούς. Θα κόψουμε την πίτα του συλλόγου και στη συνέχεια θα κόψουμε την πίτα για τα παιδιά του χορευτικού. Ένα χειροκρότημα, παιδιά, θα κάνουμε. Ξεκινάμε του Χριστού, της Παναγίας και του συλλόγου. Και τον κύριο Έπαρχο, τον κύριο Αντιδήμαρχο, Σύλλογος Λιβαδίων, κυρία Χαρίκια Δανιώλη, Ανθρωπικό Σύλλογος Απικίων, κυρία Κούλα Ραΐση, Ψυχικό Σύλλογος Άνδρου, κυρία Τωρίνα Μωράκη, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Χώρας, Μαριλή Φιλή, κυρία Μαριλή. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Μεσαριάς Άνδρου, Παρασκευή Μιλιών. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Υπηαγωγείου Μεσαριάς. Η αγαπημένη μας Γεωργία Τσαφού. Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσαριάς Άνδρου, Σοφία Σαρή. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Υπηαγωγείου Χώρας, Νικολέτα Πουλούρη. Πολιτιστικό Σύλλογο Πιτροφού, Φραντζεσκούλα Παπαδρεοπούλου. Μας έχει κάνει την τιμή να είναι στο χορευτικό μας και να είναι απόψε κοντά μας η διευθύντρια της ΑΛΦΑΒΑΝ, κυρία Γεωργία Κοντοθανάση. Αθλητικός Όμιλος Άνδρων, κυρία Αγγελική Κυρίου.
ένα μάτι μάτι μάτι. Και συνεχίζουμε με την πίτα του χορευτικού μας. Το χορευτικό του συλλόγου μας ξεκίνησε το 1999 και αποτελεί από τότε μέχρι σήμερα ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού στην Άνδρο. Φέτος, μετά από την περίοδο των εγκλισμών και των περιορισμών, ξεκινήσαμε ξανά δυναμικά και με νέο αίμα, πολύ νέο αίμα. Είναι γραμμένα 35 παιδιά στο χορευτικό μας και 35 μεγάλοι. Στείλτε τα παιδιά σας να μάθουν παραδοσιακούς χορούς. Ελάτε και μεγάλοι στην παρέα μας. Μαθαίνουμε να χορεύουμε σωστά. Ταξιδεύουμε σε φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πέρα από το σύλλογο, με τη δουλειά που κάνει όλα αυτά τα χρόνια και την προσφορά του γενικότερα στον πολιτισμό, να ευχαριστήσω και εσάς, τους γονείς και τα κυριολόγο για την επιμονή και την υπομονή που δείχνετε και θέλω τα παιδιά σας να μάθουν όχι μόνο την παράδοση του τόπου της χώρας μας, αλλά γενικότερα την ιστορία μας μέσα από τους χώρους. Τα παιδιά του συλλόγου, από τα Ρήπια μέχρι και το Μεγάλο Αδελφικό, θα μας παρουσιάσουν το έθιμο της Τράκης, τη Σούρβα. Η Σούρβα λοιπόν ήταν ένα είδος ταλάντου όπου βγαίνανε τα μικρά παιδιά στην παραμονή της πρωτοχρονιάς και πηγαίνανε από σπίτι σε σπίτι και δίνανε ευχές για τη νέα χρονιά.